Σήμερα. Θες να ξεκινήσουμε με τις ευχές τις οποίες σου έχουν δώσει αγαπημένοι φίλοι από το χώρο της showbiz. Εννοείται. Για να μας, έτσι, όλες οι ευχές καλοδεχούμενες είναι, εννοείται. Πάμε να τις δούμε. Τα 10 χρόνια ζωής και πρωτοπορίας γιόρτασε την 5η 13 Σεπτεμβρίου το Showbiz σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, γκλάμουρ και εκπλήξεις. Η κάμερα της εκπομπής μας βρέθηκε εκεί και οι επώνυμοι μας έδωσαν τις ευχές τους. Ποια είναι ευχή, είναι ευχή να μας κάνει. Σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή αρχή. Εύχομαι να τα πάτε καλά, γιατί χρειάζονται πολλές εκπομπές στην τηλεόραση. Καταρχάς για να έχει ο κόσμος δουλειά. Και εσύ, Λουίμ. Εντάξει, και καταπέκταση και εμείς. Εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία, κάθε καλό, να γίνει μια ομάδα η οποία να γίνει συνήθεια στους τηλεθεατές, να ασχολούνται, ρε παιδί μου, με θέματα τα οποία είναι πρωτοποριακά, σοβαρά, και πιστεύω ότι να αγαπηθεί από το κοινό. Εύχομαι να περάσετε τέλεια και πραγματικά θα σας απολαύσουμε όλοι παρέα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή αρχή, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, γιατί είστε μια ομάδα η οποία είναι πολλά υποσχόμενη. Θεωρώ ότι καλύτερο να έχετε μια πάρα πολύ δημιουργική χρονιά. Καλή αρχή και σε εσένα, στο νέο σου βήμα, στη Χαρτίνη, σε όλους σας. Και εγώ να σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά και γενικά είναι το πιο φρέσκο, ρε παιδιά, είναι το πιο φρέσκο. Εμά που είναι. Είναι το πιο φρέσκο, είναι η καλύτερη σιόρ. Δική μου ευχή μέσα από την καρδιά μου πραγματικά να πάτε και εσείς καλά, να πάμε και εμείς καλά, να πάνε και όλοι καλά, γιατί υπάρχει χώρος για όλους μας. Καλή αρχή, καλές επιτυχίες, όλα να πάνε καλά. Θα ασκήσετε, θα πάτε πολύ καλά. Θέλω να ξέρεις, Αλέξανδρε, ότι μόλις του είπα παρέα μου, γυάλισε το μάτι του. Κάτι έγινε την ώρα. Α, σου πω γιατί είμαι πολύ χαρούμενος φέτος. Εννοείται. Γιατί αυξάνεται η πελατεία μας. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Είναι η καλύτερη σιόρ. Το πιο φρέσκο. Προσέξτε στα όσα λέμε, γιατί ο Λουίς καραδοκεί παντού. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τις ευχές τους. Τι να πούμε, μας έφυγε έτσι και το πρώτο άγχος και με τις ευχές σίγουρα πήραμε τα πάνω μας κάπως, θα πω. Αυτό θα πω. Είσαι τέλεια, εγώ έχω να πω. Δεν θέλω να χωνέσαι για τίποτα. Εννοείται, σιγά σιγά θα το βρούμε όλα. Λοιπόν,